Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο για την καινούργια σειρά στο Farming Simulator 25, πώς, πού και γιατί. Σε αυτή τη σειρά θα είναι μια, αυτή η σειρά μάλλον θα είναι κάτι σαν tutorial, βοήθεια, οδηγίες χρήσεως για τους φίλους που θα παίξουν για πρώτη φορά το παιχνίδι ή για όσους το έχουν και έχουν ξεχάσει κάποια πράγματα ή επειδή στο Farming Simulator 25 έχει πολλά καινούργια πράγματα, θα θέλουν να δουν πώς γίνονται κάποια από αυτά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη σειρά από την αρχή και θα δούμε εδώ την κεντρική σελίδα πριν καν μπούμε στο παιχνίδι. Σήμερα θα δούμε τις γενικές ρυθμίσεις του παιχνιδιού, τι μπορούμε να κάνουμε πριν καν μπούμε ακόμα στο παιχνίδι ή πώς θα μπούμε στο παιχνίδι. Βλέπουμε λοιπόν τα κλασικά, το μόνο που έχει αλλάξει είναι το χρώμα για την ώρα εδώ απ' έξω στην σελίδα. Φυσικά η φωτογραφία που βλέπουμε μια αμερικάνικη μάλλον φάρμα, αλλά στο βάθος βλέπουμε το καινούριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού, τις χαμηλές νεφώσεις και τις ομίχλες θα τις έχουμε και μέσα στο παιχνίδι. Και πολύ ωραία η φωτογραφία, έτσι και το φωτισμό εδώ που περνάει ανάμεσα από τα δέντρα, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι τα ίδια όπως ήταν και στο 22, καριέρα, multiplayer, downloadable content, achievements, options, credit και quit. Στην καριέρα πατώντας πολύ απλά θα βάζεις στα slots. Εδώ τώρα στο παιχνίδι στο 25 είναι το πράσινο χρώμα όπως είπαμε και η αρχή, αυτό το ανοιχτό πράσινο το φυσική και τα slots είναι από πάνω προς τα κάτω όπως βλέπετε, έχετε 20 slots, ενώ στο 22 ήταν από αριστερά προς τα δεξιά. Εδώ κάτω έχουμε τα κουμπιά για να συνεχίσουμε να πάμε πίσω ή να σβήσουμε κάποιο από τα save. Εδώ θα πατάτε και θα μπαίνετε να παίξετε το παιχνίδι, θα τα δούμε όταν κάνουμε βίντεο για την καριέρα. Multiplayer και εδώ το ίδιο πράγμα, απλά έχουμε αλλάξει νομίζω λίγο τα εικονίδια. Join game, όταν θέλετε να μπείτε σε κάποιο server που έχει ανοίξει κάποιος φίλος σας. Create game, όταν θέλετε να φτιάξετε εσείς server και να καλέσετε τους φίλους σας. Red dedicate server και εδώ θα σας βοηθήσουν να νοικιάσετε κάποιον server για να έχετε πιο σταθερό παιχνίδι. Τέλος πάντων. Πάμε πάλι πίσω και για αυτά θα δούμε αναλυτικό βίντεο. Εδώ θα έχουμε όλα τα mod. Εδώ θα μπαίνουν όλα τα mod από το mod hub και θα μπορείτε να κατεβάσετε τα mod που θέλετε να παίξετε. Έτσι έχει ήδη κάποια. Δεν θα κάτσω τώρα να τα δείξω να δούμε ποια mod έχει γιατί και γι' αυτό θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο. Απλά εδώ τώρα βλέπετε τα mod σε κατηγορίες και εδώ έχει αλλάξει λίγο τρόπος που βλέπουμε τα μοντάκια, τα καλύτερα mod, τα mod που έχουν κατέβει πιο πολλές φορές, τα τελευταία και αυτά που προτείνει η Jaya. Και εδώ βλέπουμε πάλι τι mod έχουμε εμείς στο παιχνίδι για την ώρα στο save, ποια mod χρειάζονται update, τα πακέτα, τα DLC και extra content που να πω την αλήθεια δεν ξέρω τι κάνει. Πάμε πάλι πίσω, achievements. Achievements λοιπόν, επιτεύγματα, εδώ αναλόγως τι δουλειές κάνεις στο παιχνίδι, πόσο πολύ τις κάνεις κτλ. Κτλ. Θα ξεκλειδώσεις τα achievements αυτά, τα επιτεύγματα, έχεις 45. Αν είναι και αυτός ένας τρόπος να παίξεις, να προσπαθήσεις να τα ξεκλειδώσεις όλα. Τα options θα τα δούμε τελευταία, εδώ στα credits βλέπουμε τους δημιουργούς του παιχνιδιού. Και τέλος quit που μπορείς να βγεις από το παιχνίδι, έτσι. Πάμε όμως να δούμε τα options που νομίζω ότι αυτά μας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Για την ώρα, general settings, γενικές ρυθμίσεις, οι γλώσσες, έχει πάρα πολλές όπως βλέπετε, από πάρα πολλές χώρες, ιταλικά, πορτογέζικα, κινέζικα δύο ειδών, βραζιλιάνικα, τούρκικα, ρουμανικά, πάρα πολλά. Νορβηγικά, σουηδικά, ουκρανικά, βιετναμέζικα, ινδονησία και πάλι στα αγγλικά, όπως καταλαβαίνετε, ελληνικά για μία ακόμα φορά
δεν έχει στο παιχνίδι, δεν τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Εδώ τώρα παρακάτω, αν έχετε τιμονιέρες σύνεων, αν δεν έχετε σύνεων, και tracking, αυτό το σύστημα που σε βοηθάει να κουνάς το κεφάλι σου και να γυρίζει και μέσα στο παιχνίδι, αν το έχετε θα είναι on, αν όχι. Force feedback, εδώ για το ποντίκι, πώς θέλετε εσείς να κινείτε το ποντίκι μες στο παιχνίδι, η ήχη του παιχνιδιού, volume master, η μουσική την έχω κλείσει, ο ήχος των οχημάτων, το περιβάλλοντος, το ράδιο, όπως ακούγεται, το GUI volume, είναι το θόρυβος που κάνει το ποντίκι, το κλικ αυτό που κάνει το ποντίκι με το παιχνίδι. Αυτά είναι τα πρώτα settings. Από κάτω πάμε στα display settings, στα γραφικά. Το παιχνίδι από μόνο του, πώς το λένε, βρίσκει τι υπολογιστή έχεις και σου σε πάει αναλόγως στον υπολογιστή που έχεις, στο hardware profile δηλαδή, και σε πάει στον τρόπο που θα παίξεις το παιχνίδι. Ultra auto με πάει εμένα. Για πιο χαμηλά, very high, high, medium, low, very low και ultra. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και κάποιοι που δεν έχουν και πάρα πολλές υπολογιστές μπορούν να κατεβάσουν αυτά τα settings και να παίξουν, λογικά να ευχαριστηθούν, ας πούμε, όσο μπορούν με χαμηλά, ultra το παιχνίδι. Εμένα έχει βρει και την οθόνη που παίζω και άλλες επιλογές. Αλλά εγώ παίζω 1920 και 1080p, VSync on, frame rate limit, εγώ το έχω πει στα 60, μπορείτε να το πάτε μέχρι τα 240, αλλά εγώ το έχω στα 60. Εδώ είναι ο τρόπος που πώς θέλετε να έχετε εσείς την οθόνη σας. Εγώ επειδή έχω δύο οθόνες, το έχω αφήσει στο Windows Web, αν το λέω σωστά, full screen, exclusive full screen κτλ. Resolution scale 100%, brightness 1%, in-game HUD scale 100%, αυτό μπορείτε να το χαμηλώσετε αν θέλετε, είναι αυτά που σας δείχνει μέσα στο παιχνίδι, τα καντράν, τα κοντέρ κτλ. Και αν πατήσετε εδώ advanced settings, σας έχει πιο αναλυτικά διάφορες ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε, έτσι τις βλέπετε, και αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις από εδώ πάνω, αλλάζουν και κάποια πράγματα στις επιμέρους ρυθμίσεις. Βλέπετε στο very high, στο high πάλι έγιναν κάποιες αλλαγές, αλλά μπορείτε να δούμε και στο ultra και να κάνετε κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές που θέλετε να κάνετε εσείς, γιατί έτσι σας αρέσει το παιχνίδι ή έτσι νομίζετε ότι έχει καλύτερη απόδοση ο υπολογιστής σας. Εδώ είναι τα controls. Ωραία, με το που μπείτε στο παιχνίδι, τα controls στα default είναι τα γνωστά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οπότε δεν χρειάζεται να το πειράξετε αυτό. Και αν θέλετε να βάλετε και κάποια άλλα περιφερειακά, τιμονιέρες, joystick και τέτοια πραγματάκια, με το που θα τα βάλετε θα μπουν εδώ. Στη συνέχεια θα σας γράψει joystick ή τιμονιέρα ή οτιδήποτε βάλετε, ας πούμε. Και θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο για το πώς φτιάχνετε τα control. Οπότε πάμε παρακάτω. Εδώ είναι κάποια πιο εξειδικευμένα control. Εγώ έχω τώρα μόνο το ποντίκι που μου έχει την, το πόσο θέλουμε να είναι smooth το ποντίκι και πόσο ευαίσθητο. Αν έχετε τιμονιέρα θα, και κάποια άλλα stick, θα σας βάλει dead zone και τέτοια πράγματα που θα πρέπει να τα ρυθμίσετε όπως σας βολεύει εσάς για να παίξετε μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι τελειώσαμε με το πρώτο βίντεο της σειράς πού, πώς και γιατί. Είδαμε τις γενικές ρυθμίσεις και ό,τι φαίνεται στην πρώτη σελίδα πριν καν μπούμε στο παιχνίδι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν σας βοήθησε σε κάτι, πατήστε ένα like, γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι αφού γραφτείτε ή όσοι είστε γραμμένοι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις και ενημερώσεις για το πότε θα ανέβει καινούριο βίντεο. Σειρά λοιπόν πού, πώς και γιατί, θα κάνουμε πάρα πολλά βίντεο γιατί έχει πάρα πολλά καινούργια πραγματάκια να δούμε στο παιχνίδι. Μέχρι το επόμενο όμως, να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.